ωραίο σήμερα, μου αρέσει. Άνοιξη. Σήμερα αρέσει άνοιξη, ναι. Μετά θα τα δώσω και δωράκια. Να τα δώσει γιατί είναι φανταστικά. Είσαι καλά. Κούκλα. Ναι, καλά, πολύ καλά. Όμορφη είσαι πολύ. Είμαι όμορφη, ναι. Τι λες τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πιθανό. Όχι, δεν αξιώθηκα. Μου στείλε τα προϊόντα γιατί έχω ξεμείνει, μου τα στείλε μεταξύ. Δεν έχω πολλά φυλάκια στη Θεανούλα μας και σε όλα τα κορίτσια. Θεανούλα μου. Τι ωραίο που είναι αυτό το φαγητό. Και μ' αρέσει που είναι το μακαρόνι μεταμορφώνεται και γίνεται κόκκινο με το κοτόπουλο. Και ρουφάει τη σάλτσα και πίνει τη σάλτσα. Και όλη η σάλτσα κάθεται στο μακαρόνι και μπαίνει μέσα. Δεν είναι μέσα στο πιάτο. Φαγητό, ρε Σπύρο. Φαγητάρα, ωραία. Φαγητό φανταστικό. Είναι παραγγελιά, ξέρεις. Γιατί εδώ πέρα μέσα οι μισοί νηστεύουν, οι άλλοι μισοί δεν νηστεύουν. Τόσες μέρες τις έχουμε ρημάξει το νηστίσιμο, η αλήθεια είναι. Τις έχουμε νηστεύσει πολύ. Εντάξει, λίγο από το ένα, λίγο ναι, από το λίγο άλλο. Από το ένα θα κάνουμε, λίγο από το άλλο. Οι μισοί λοιπόν παραπονιόντουσαν. Κάνει και κανένα κοτοπουλάκι, κάνει και κανένα κοτοπουλάκι. Γιατί πήρε το μικρό, γιατί πήρε αυτό. Τιμωρία είσαι. Πώς να βολευτώ με αυτό. Έλα. Τώρα του γλυκού, δεν βολεύομαι. Εύκολο ωραίο, φαγητό, σπιτίσιο, ωραίο, νόστιμο, με ορεινό κοτοπουλάκι, τρυφερό. Πεντανόστιμο φαγάκι. Φαγάκι καθημερινό είναι. Λουκούμι γίνεται το κοτόπουλο, παιδιά. Είναι πολύ τρυφερό. Νοστιμιά του είναι απίστευτη. Χωρίς μαχαίρι κόβεται, δες εδώ. Λουκουμάκι. Από τα φαγητά που τα βάζεις στο τραπέζι και αναστενάζουν όλοι μαζί. Είναι από τα φαγητά που τα βάζεις στο τραπέζι και δεν ακούς τίποτα. Τρώνε πέντε άτομα και δεν ακούς τίποτα. Ακούς καμιά φορά κανένα κουταλοπύρουνο να χτυπάει στο πιάτο. Τα σπάς τα μακαρόνια. Όχι, τα σπάσαμε κατά λάθος. Δεν τα σπάμε όλα μαζί, τα βάζουμε. Έτσι αρέσουν στα μικρά. Στα παιδιά του αρέσει να του τα κόβει έτσι και να του βάζει και σαλτσούλα. Όπου αργυρό, τι ωραία σάλτσα. Ναι, και βλέπει ότι κάθεται πάνω στο μακαρόνι. Ότι δεν έχει μείνει σάλτσα στο πιάτο σου καθόλου. Είναι όλο πάνω. Μένει όλο πάνω. Ένα κολπάκι υπάρχει γι' αυτό και θα το πούμε. Να, κοίτα τι ωραία που το δείχνει. Η σάλτσα κάθεται πάνω στο μακαρόνι. Αυτή η εικόνα έτσι θα λεγόταν από κάτω. Η σάλτσα κάθεται στο μακαρόνι. Και τι ωραίο το κοτόπουλο. Τρυφερό και πεντανόστιμο. Και είναι και ωραίο εύκολη φαγητό. Συνταγή. Πολύ εύκολη συνταγή. Γράψτε την γιατί θα την κάνετε μέσα στο χρόνο ξανά και ξανά και ξανά. Είναι από τα φαγητά που τα θέλουμε μια φορά την εβδομάδα να τα τρώμε. Πάμε να γράψουμε τα υλικά μας. Να το κορίτσι μας ήρθε. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, ένα κοτόπουλο πίνδος. Έχω χρησιμοποιήσει ελευθέρας βοσκής. Τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Αν θέλετε, 2-3 κουταλιές της σούπας αλεύρι. Ένα κλονάρι φρέσκο δεντρολίβανο και ένα κλωναράκι φρέσκο θυμάρι δίνει αρώματα στο τέλος του φαγητού. Δύο σκελίδες σκόρδο. Ένα δαφνόφυλλο. Ένα μικρό κρεμμύδι. Ένα καρότο. Ένα κλωναράκι σέλερι που σας έχω πει αν έχετε να το βάζετε στα φαγητά σας. 2/3 του φλιτζανιού λευκό ξηρό κρασί. Δύο συσκευασίες ντοματάκια ψιλοκομμένα ολόκληρα ό,τι έχετε στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Φεϊκό. Είδες τι ωραίο. Τριμμένο τυρί, ούτε τυρί δεν έβαλε φέι. Δεν χρειάζεται, είναι τόσο νόστιμο που δεν θέλει. Ένα πακέτο μακαρόνια, ό,τι μακαρόνια σας αρέσουν εσάς. Έχουμε βάλει μακαρόνια με τρύπα στη μέση για να ρουφάνε ωραία. Αλάτι και λίγο φρισκοτριμμένο πιπέρι από τα απλά, ωραία φαγητά. Εκεί σας το έχω στη δεύτερη φάση του. Στη δεύτερη φάση του φαγητού, δεν το έχω τελειωμένο ακόμα. Εκεί έχει σάλτσα. Έτσι, γίνεται πυκνή και ωραία. Γιατί γίνεται πυκνή και ωραία, φέι μου? Γιατί δεν έχει μέσα πάρα πολλά ζουμιά. Γίνεται μια ωραία, μελωμένη, παχιά σάλτσα. Φανταστική. Πάρα πολύ ωραίο. Ξεκινάμε από το κοτοπουλάκι μας. Ορεινό κοτόπουλο πίνδος. Μεγαλωμένο στον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων και τρέφεται με τις αγνότερες τροφές, γι' αυτό είναι και τόσο νόστιμο και τόσο τρυφερό. Θα το κόψουμε εμείς σε κομμάτια. Θες εγώ να βράσω μακαρόνια? Όχι, δεν θα βράσουμε μακαρόνια. Ξέρεις τι θα κάνεις εσύ? Κάτσε να βάλω μέσα το πρώτο κομμάτι, αυτά εδώ. Θα κόψω το κοτοπουλάκι μου, τσακ μπαμ. Θα το βάλουμε, θα τα κάνουμε όλα μαζί. Το μακαρόνι βράζει μαζί με τη σάλτσα. Βράζει μαζί. Γι' αυτό γίνεται τόσο νόστιμο. Ένα. Πάρτε όλα ένα κοφτερό είναι. Μαχαιράκι. Ναι. Ναι, ποτίζει. Τώρα θα σου βάλουμε σάσα μου και σένα. Το κόβουμε σε κομμάτια. Εσύ αυτό που θέλω να κάνεις να μου δυναμώσεις την κόκκινη κατσαρόλα. Μάλιστα. Ναι, γιατί δεν είναι αυτό που βάζεις τη σάλτσα από πάνω. Είναι όλο το μακαρόνι. Είναι όλο το μακαρόνι. Σάλτσα. Βέβαια, έτσι μπράβο. Όλο το μακαρόνι και γίνεται τέλειο. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μου κόψετε το κοτόπουλο σε μεριδούλες. Και θέλω επίσης να έχετε. Βάλτε το γιατί του πάει πάρα πολύ. Να έχετε μια-δυο κουταλιές αλεύρι μέσα σε μια σακουλίτσα για να μην λερώνετε το γύρω-γύρω το. Όταν αλευρώνεις, γενικά γύρω-γύρω πετάγονται διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε ένα λεπτό να το κόψουμε εδώ. Άρα ένα κοτόπουλο πίνδος, να βάλω λίγο λαδάκι. Ωραία. Στην κατσαρόλα. Μια σταγόνα λάδι οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Βάλε 3-4 κουταλιές. Με το μάτι τώρα βάλε. 3-4 κουταλίτσες. Άντε, το σκότωσα.
Μπορείτε να πάρετε, αν θέλετε, και μπουτάκια. Έτσι. Υπάρχουν και σε μπουτάκια. Καλά, μπορείτε να το βρείτε. Έχει τα πάντα. Ναι, το παίρνει όμως ολόκληρο κοτόπουλο, γιατί ακόμα και τα κόκαλά του ΦΕΗ είναι αυτά που θα τα βάλω μέσα και θα δώσουν αυτή την τέλεια σάλτσα. Γι' αυτό λες καλύτερα ένα ολόκληρο να βέβαια, να σου πω, εδώ. Όταν κάνουμε ζωμό κοτόπουλο, χρησιμοποιούμε τις καρκάσεις. Αυτά εδώ που συνήθως τα πετάμε όταν καθαρίζουμε το κοτόπουλο, θα τα βάλουμε μέσα και θα δώσουν τέλεια νοστιμιά. Γι' αυτό και γίνεται τόσο νόστιμο. Θα δώσω και σε εσάς από το σπίτι 3 καλάθια με προϊόντα Πίντος 2-10-60-25-6-29-6-30. Καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να τα κερδίσετε διαφορετικά προϊόντα από την εταιρεία Πίντος. Λοιπόν, έχω εδώ τη σακουλίτσα που σας είπα με το αλεύρι. Το βγάζω λίγο αργυρούλα γιατί έκαψα. Ναι, βγάλω το αγάπη. Ή θα το στεγνώσετε πολύ καλά πάνω σε ένα χαρτί κουζίνας, ή θα μου το βάλετε μέσα στο αλεύρι και θα το ταμπονάρετε ελαφρά. Κάθε φετούλα. Α, ωραίο κόλπο. Κάθε μερίδα θα το ταμπονάρετε. Θα το τεινάξετε πολύ καλά. Βαδάκι, θέλει λίγο γιατί στη μέση δεν έχει καθόλου. Έτσι. Πάλι το πάλι πάνω. Μάλιστα. Και βγάλτε μου από το 9. Έχουμε πει αυτές οι κατσαρόλες δεν θέλουν πολύ δυνατά. Μπράβο, στο 7. Τόσο γρήγορα πιάνει, ρε παιδί μου. Στο 7. Παίρνει πολύ γρήγορα θερμοκρασία. Πάντα από την πλευρά της πέτσας. Το βάζουμε. Ναι, από την πλευρά της πέτσας πάντα. Και μέσα σε μια μεγάλη σακούλα με αλεύρι. Σε μια σακουλίτσα με αλεύρι. Ωραίο κόλπο. Ταμπονάρουμε το κοτόπουλό μας τέλεια. Και μετά τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ απλά υλικά. Ένα κρεμμύδι, λίγο σκόρδο. Δίνουμε αρώματα. Στην ουσία θα κάνουμε μια ωραία σάλτσα με ζωμό κοτόπουλου και με σάλτσα ντομάτας που είναι φανταστική. Αμέσως μύρισε. Αμέσως μοσχομυρίζει, βέβαια. Βέβαια μοσχομυρίζει. Τα αφήνουμε λοιπόν να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Θα βάλετε μέσα όλα τα κομμάτια, ακόμη και τα κοκαλάκια, γιατί αυτά είναι που θα δώσουν την πλούσια. Είναι, είπαμε, σαν να κάνω ένα ζωμό κοτόπουλου. Έχω δηλαδή, σίγουρα έχω το κρεμμύδι μου, έχω το καρότο μου, έχω και το σέλερι. Είναι τα τρία υλικά που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τους ζωμούς μας. Έχουμε το δαχνόφυλλο που βάζουμε πάντα στο ζωμό, έχουμε το θυμάρι, έχουμε το πιπέρι. Είναι σαν να κάνω δηλαδή ένα ζωμό κοτόπουλου μες στη σάλτσα μου. Να το ροδίσουμε από τη μία και από την άλλη, να πάρω μία τσιμπίδα. Θες να τα αλλάξω? Να το γυρίσουμε σιγά σιγά. Και είπαμε, ξυλοκομμένα τα λαχανικά μου μέσα. Όση ώρα κάνει να βράσει το κοτόπουλό μου, τα λαχανικά, παιδιά, θα έχουν γίνει λιώμα, έτσι. Δεν θα φαίνονται πλέον μέσα στη σάλτσα. Το κοτοπουλάκι είναι τρυφερό, δεν θέλει πάρα πολύ βράσιμο αυτό. Θέλει γύρω στη μια ωρίτσα, είναι έτοιμο. Και τα μακαρόνια σας θα τα βάλετε μέσα τελευταία στιγμή. Δεν θα τα βάλετε από πριν και θα περιμένετε να έρθουν για να φάνε. Θα μου τα βάλετε τελευταία στιγμή να ρουφήξουν ωραία τη σαλτσούλα και να γίνουν λουκούμι. Μόλις ροδίσει καλά το κοτόπουλό μου, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, στο κέντρο της κατσαρόλας θα βάλετε τα λαχανικά. Ρίξτε μου μέσα και το κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι. Ρίξτε μου μέσα και το καρότο. Καροτάκι. Σέλερι. Λίγο σέλερι, σκόρδο οπωσδήποτε, το θέλει το σκορδάκι του, του πάει πάρα πολύ. Βλέπουμε και την καρτούλα, ένα κοτόπουλο Πίντος. Στην αρχή βάζουμε 4 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο και μέσα στο αλεύρι τα κομμάτια από το κοτοπουλάκι μας. Και έβαλε δεντρολίβανο θυμάρι, σκόρδο, δαχνόφυλλο, κρεμμύδι μικρό, καρότο σέλερι. Θα χρειαστούμε ξηρό κρασί, λευκό. Λευκό ξηρό κρασί. Ντοματάκια, 2 συσκευασίες. Τυράκι και μακαρόνια. Αλάτι και πιπέρι. Ένα ωραίο ανακάτεμα στα υλικά μου. Να μαλακώσει το κρεμμυδάκι μου. Να βγάλει. Είδες αμέσως. Ωραίες μυρωδιές αυτό που άρεγα. Μα και πριν. Λέγαμε τα νέα της ημέρας. Μου ήρθε αυτή η μυρωδιά που το κάνατε. Μέσα και σκορδάκι, το θέλει. Τώρα πώς θα σας σερβίρω, θα χαλάσω το ντεκόρ. Το περίμενε τώρα. Θα σας βάλουμε τώρα να φάτε. Μόλις μαλακώσουν, το κοτόπουλο μου θέλει γύρω στα 6 με 7 λεπτά να ροδίσει και από τις δύο μεριές και να πάρει ωραίο χρώμα. Θα ρίξουμε μέσα μετά τα λαχανικά μας, θέλει γύρω στα 3 λεπτάκια να μαλακώσει λίγο το κρεμμύδι μου. Δεν θέλω να πάρει καθόλου χρώμα, αλλά θέλω να το σβήσω με κρασί και να έχω λίγο υπομονή να εξατμιστεί σχεδόν κατά το ίμιση το κρασί μου. Να τραβήξει και να βγάλει αρώματα, εντάξει. Μάλιστα. Και θα δείτε ότι δεν έχει πάρα πολλά υγρά το φαγητό, δεν θα έχει πάρα πολλά υγρά. Γι' αυτό γίνεται τόσο νόστιμη. Κάτσε να τη δυναμώσουμε εκεί, θα βάλουμε τα μακαρόνια τώρα. Γι' αυτό γίνεται τόσο νόστιμη. Λιώνει το κοτόπουλο. Λιώνει. Το κοτόπουλο είναι τρυφερό, είναι φανταστικό. Υπόκειται στους πιο αυστηρούς διεθνείς ελέγχους ποιότητας και από το πρώτο στάδιο παραγωγής μέχρι και το τελευταίο. Φαντάζομαι τώρα τη μακαρόνια θα βγει που θα βράσει αντί για νερό μέσα σε αυτή τη σάλτσα. Μέσα σε αυτή την ωραία σάλτσα.
Μόλις και το κρασί μου χαθεί κατά το ίμιση, θα ρίξουμε μέσα ντοματάκια, ό,τι ντοματάκι θέλετε. Θέλετε ψιλοκομμένο, θέλετε ολόκληρο. Αυτά θα λιώσουν στο βράσιμο. Νεράκι θα βάλεις. Θα βάλουμε λίγο νερό, ίσα που να μισοσκεπαστούν τα υλικά. Ζεστό, ναι. Μπράβο, βάλε μέσα στο να πάρουμε και την υπόλοιπη σάλτσα. Ήτανε, κάηκες. Έλα, άστο, δεν πειράζει. Καίει, καίει. Και λίγο νερό μέσα, δεν το θέλω μπλουμ. Αφήστε το λοιπόν. Κάηκε τώρα. Πολύ. Κάηκε πολύ. Οδοντόκρεμα. Όταν τη φέρει, έχει τη λέμε. Οδοντόκρεμα. Φέρτε μα οδοντόκρεμα. Πώ. Άμα αν έχει. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Βαλσαμέλαιο λένε ότι είναι πολύ καλό. Ναι. Βαλσαμέλαιο. Αλάτι. Αλάτι και πιπέρι. Σίδι. Να, αλάτι έχει εδώ. Εντάξει ρε παιδιά, θα μου το φάτε. Σίγουρα οδοντόπαστα. Να μου περάσει το καυτό, είπα. Εμεί όταν και εγώ με στο κουζίνα έχουμε οδοντόπαστα και βάζουμε. Κάτσε να βγάλω καταρχήν. Ας πούμε τώρα ότι έχει περάσει μια ώρα και έχει βράσει το κοτόπουλό μου και έχει μαλακώσει και έχει γίνει τρυφερό και φανταστικό και έχει έρθει σε αυτή τη μορφή. Έρχεται και λιώνει η σαλτσούλα μου, γίνεται τέλεια. Έχω βάλει μέσα και τα μυρωδικά μου, τα βλέπετε. Ωραία. Τα βάζω προς το τέλος, το τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν τα αφήνω πάρα πολύ. Θέλω μόνο απλά να βγάλουν λίγο αρώματα. Δεν θα σας μυρίζει πολύ, δηλαδή. Απλά θα το τρώτε και θα είναι νόστιμο και θα σας ταξιδεύει στην εξοχή, θα σας πηγαίνει μια βόλτα μέχρι την Πίνδο. Θα βγάλει τώρα τα κοτοπουλάκια, Αφού μαγειρευτεί το κοτοπουλάκι μου, θα το βγάλω από μέσα. Και θα βάλει όλα τα μακαρόνια τώρα να βράσουν μέσα στην κόκκινη σάλτσα. Μπράβο, τώρα θα προσθέσουμε νερό, βραστό νεράκι μέσα. Και θα αφήσω το ζυμαρικό μου φέι να βράσει. Θα στο φέρω κατευθείαν από το βράσιμο. Ναι, φέρτε το νερό, φέρτε το να βάλουμε μέσα. Θα βράσουμε το ζυμαρικό μέσα στη σάλτσα. Και θα γίνει ένα λουκούμι. Αλάτι και πιπέρι προς το τέλος. Βάλε, 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 βάλε. Δύο ποτήρια τα θέλει σίγουρα. Και δεν σουρώσουμε. Βάλε μου, βάλε μου, βάλε μου. Εδώ δεν σουρώνουμε, ναι. Εδώ δεν σουρώνουμε. Απλά δεν βράζουμε σε πολύ δυνατές φωτιές. Το λέμε από την αρχή. Θα βάλετε μέσα φτάνει. Το ζυμαρικά. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Δύο ποτήρια είναι εντάξει. Θα βάλετε μέσα τα ζυμαρικά και θα τα αφήσετε από την ώρα που θα πάρει βράση να βράσουν, να μαλακώσουν. Και αν χρειαστεί, θα έχετε το νου σας επάνω να βάλετε σταγόνα νερού. Δεν τα σουρώνετε. Από την κατσαρόλα με τη σάλτσα στο τέλος, την έχουν πιει όλη τη σάλτσα, παιδιά. Μόλις πάρει βράση, θα τα ρίξουμε μέσα και θα φάτε μια μακαρονάδα με κοκκινιστό κοτόπουλο που θα γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Αλάτι και πιπέρι πάντα στο τέλος του μαγειρέματος, δηλαδή λίγο πριν βγάλω το κοτόπουλο, τότε άλλα το πιπερώνω, γιατί βράζει αρκετή ώρα. Τότε θα το πιπερώσω και θα βγάλω από μέσα και τα μυρωδικά που έχω βάλει, το δεντρολίβανο και το θυμάρι. Να πούμε ότι τελειώσαμε τη συνταγή μας. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, εύκολη συνταγή. Τελειώνει πολύ εύκολη. Εδώ μέσα. Παιδιά, πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολη. Ούτε 10 λεπτά. Εντάξει, προετοιμασία είναι 10 λεπτά, θέλει και μια ώρα μαγείρεμα. Θέλει να το μαγειρέψουμε και μια ώρα. Τώρα θα σας βάλουμε να φάτε. Να σας πω, θέλω πραγματάκια θέλω να σας πω. Για πάμε. Το Σαββατοκύριακο να σας πω που έγινε στην Θεσσαλονίκη έκθεση και διαγωνίστηκαν πάρα πολλά παιδιά από σχολές μαγειρικής και είχαν πολλές συμμετοχές παιδιά και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και η Πίνδος ήταν εκεί, είχε περίπτερο τα κοτόπουλα Πίνδος, βγάζουν καινούργια προϊόντα, θα μας τα φέρουν όλα εδώ. Με την ποιότητα πάντα της Πίνδου, φανταστικά. Προϊόντα που δεν τα περιμένουμε. Αλλιώτικα από αυτά που μας έχουν συνηθίσει. Δες εδώ τώρα, Δημήτρη μου. Δες εδώ. Να κάθεται πάνω. Η σάλτσα, βλέπεις, άμα θα πιάσεις κάτω-κάτω το μπολ εκεί, το μπλε, θα δεις ότι η σάλτσα δεν έχει καθόλου. Το έχει ρουφήξει όλο το μακαρόνι. Ωραίο, Απολαύστε το, φτιάξτε το φαγάκι και κοίτα πόσο τρυφερό. Έτσι, μπράβο. Εδώ. Λουκουμάκι. Θέλεις λουκουμάκι. Όχι. Κάτσε να βάλω και στο Στέφανο. Εσύ δεν στηρεί. Όχι, σήμερα άργησα να του σερβίρω. Ναι, γιατί έπρεπε να δείξουμε τη διαδικασία. Αξίζει τον κόπο, περιμέναμε σήμερα. Να, έχεις τσιμπίδα. Έχω αργυρούλα μου. Πω. Είναι σοκ. Κάτσε να το βάλω και το Στέφανο εδώ. Νάτος και ο τρίτος της παρέας. Α, ήρθε και ο κοφής. Καλώς τον, ναι. Έλα να σε σερβίρουμε για σένα. Να τα παιδιά τα δικά μας την παρέα. Γιατί έχουνε φριστεί τα δάχτυλά μου. Φριστηκέ. Έπιασε το... Εντάξει, πειράζει, σιγά τώρα. Από τις ντομάτες και βάλε μέσα το καυτό νερό και κάηκε. Παιδιά, δείτε εδώ τώρα αυτό που λέει η αργυρούλα, δείτε εδώ. Μέσα στην μεγάλη, ας πούμε, εδώ την πιατέλα, δεν έχει καθόλου σάλτσα. Γιατί η σάλτσα είναι όλη μέσα στο μακαρόνι. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η νοστιμιά σε αυτό το φαγητό. Απλό, εύκολο, φανταστικό, σπιτικό και νόστιμο. Ωραία. Και αυτό για το τέλειο κόστα. Φαγάκι. Δείτε εδώ τι ωραίο πιάτο. Το κοτόπουλο είναι λουκούμι. Λουκούμι. Λουκουμάκι.
Μαλακό, ωραίο. Ωραιότατο. Ωραίο φαγητό μας έκανε σήμερα η Αργυρούλα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και εύκολο. Λοιπόν, θα την βάλω μετά, θα την βάλω μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο μου. Μην ανησυχείτε. Εντάξει, δύο γόρια έχω. Για αύριο, να είσαι καλά, αν μπορείς να έρθεις. Δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο Δημητράκης, σου λέω. Λοιπόν, και από ένα ωραίο φαγητό Αργυρούλα, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Εγώ ούτως ή άλλως θέλω και το ψωμάκι μου δίπλα στο φαγητό. Ξέρεις γιατί? Γιατί έτσι έχω μάθει και από το σπίτι. Πάντα λοιπόν είχαμε... Βεβαίως. Χθες έγινε ένας παγκόσμιος διαγωνισμός από φοιτητές μαγειρικής. Ναι. Και μου έστειλε ένα παιδί μήνυμα, ο Ευάγγελος Κόντος, ο οποίος πήρε το χάλκινο μετάλλιο και λέει ότι πρέπει να πεις ότι πήρα το μετάλλιο σύμφωνα με τα βήματα της Αργυρός, γι' αυτό πέτυχα. Έκανε μια συνταγή της Αργυρός. Πήρε λέει στο διεθνή διαγωνισμό και έδισε βραβείο στην κατηγορία Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα με τα βήματα της Αργυρός. Συγχαρητήρια, πώς το λένε το παιδί. Ευάγγελος Κόντος. Συγχαρητήρια, μπράβο. Μαθαίνεις και τα νέα παιδιά. Το παλικάρι, μπράβο, μπράβο του. Λοιπόν, έλεγα ότι εγώ θέλω το ψωμάκι στο φαγητό. Έστω μία-δύο φέτες για να το ευχαριστηθώ. Δηλαδή, γιατί σε κάποια σπίτια έτσι έχουμε μάθει, νομίζω σε όλα τα σπίτια στην Ελλάδα. Με λίγη σαλάτα, με μία-δύο φέτες ψωμί. Και είμαι πολύ χαρούμενη για τα δώρα που θα σας δίνω αυτές τις ημέρες. Και γιατί μία εταιρεία την οποία εμπιστευόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι. Και για τα ωραία τα μπισκότα και για τις ωραίες τις φρυγανιές και για τις μπάρες των Δημητριακών. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι μέσα στο σπίτι μας καθημερινά και μιλάμε για την εταιρεία Παπαδοπούλου. Πια μύρισε ψωμί και έχουμε πολύ ωραία ψωμάκια για όλα τα γούστα, για όλες τις χρήσεις, για όλες τις ώρες, για κάθε μέρα μέσα στο σπίτι. Να σας κάνω λίγο μια ξενάγηση. Αύριο βέβαια θέλω να κάνουμε διαγωνισμό σε τόστ. Να κάνουμε πολύ ωραία